Αρχίζουμε φιλοξενούμενη την κυρία Έλληνα Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, χαίρετε. Γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη τέταρτης δόσης και να είναι προαιρετική για το γενικό πληθυσμό. Στην Κύπρο ζούμε, ό,τι προαιρετικό το αποφεύγουμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η τέταρτη δόση εν όψη των τελευταίων ημερών, το τελευταίο μηνός βασικά, είναι αναγκαία, το οποίο υπάρχει έξαρση κρουσμάτων για την όμικρον, συστήνεται η τέταρτη δόση ιδιαίτερα στα άτομα τα οποία είναι άνω των 60 ετών, σε επαγγελματίες υγείας, σε άτομα που μένουν σε κλειστές δομές ή που εργάζονται σε κλειστές δομές, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Βασικά είναι στα άτομα τα οποία θα πρέπει, είναι ευάλωτα. Ναι. Επομένως η τέταρτη δόση μπορεί να μην επηρεάζει και να μην προστατεύει από μόλυνση, όμως σίγουρα προστατεύει από σοβαρή νόσηση. Ναι. Και τούτον είναι γεγονός, δηλαδή υπάρχουν δημοσιεύσεις τις οποίες στοιχειοθετούν αυτό που σας είπα εγώ, δηλαδή ότι η τέταρτη δόση προφυλάσσει από τη σοβαρή νόσηση. Και είναι τούτος ο στόχος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια επανάπαυση, επειδή υπάρχουν στον ορίζοντα... Ό,τι θα κολλήσουμε όλοι, θα έχουμε αντισώματα. Ακριβώς, ναι. Τούτον το πράγμα ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί ότι πότε καταρχήν θα έχουμε αυτά τα εμβόλια. Θα υπάρχει συνεδρίαση και υπάρχει στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμακών ότι θα έχουμε ενημέρωση τόσο από τη Pfizer όσο και από τη Moderna για αυτά τα δύο εμβόλια, τα οποία και οι δύο εταιρείες βρίσκονται στα σκαριά και υπάρχουν κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια που ετοιμάζουν και το οποίο θα είναι έναν εμβόλιο μονοδοσικό, δηλαδή μία δόση θα είναι. Ναι. Όμως δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο πληθυσμό. Άρα τι λέτε στον κόσμο μας ακούει τώρα, λέτε ότι προκύπτει ανάγκη τέταρτης δόσης. Ποιος τέλεχος θα μας καλύπτει η τέταρτη δόση, ποιο εμβόλιο να βάλουμε? Ναι, ακριβώς. Είναι ωραίο το έχετε θέσει. Το θέμα είναι ότι το στέλεχος τα οποία καλύπτει η τέταρτη δόση, καλύπτει τα στελέχη τα οποία υπάρχουν τώρα, δηλαδή και την όμικρο. Όμως, σε ποιο θέμα καλύπτει, είναι για τη σοβαρή νόσηση, όχι για τη μόλυνση. Δηλαδή, δεν θα πάρω την τέταρτη δόση και θα περιμένω ότι δεν θα μολυθώ, γιατί μπορεί να μολυθώ. Θα πάρω την τέταρτη δόση, θα ανεβάλω τη ομάδα, γιατί για να μην νοσήσω βαριά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Ο ΕΜΑ αναφέρει ότι τα εμβόλια δεν καλύπτουν τη συμπτωματική νόσηση και ότι χάνουν τη δύναμή τους για η μετάλλαξη 4 και 5. Ναι, χάνουν τη δύναμή τους, όμως υπάρχουν δημοσιεύσεις, ιδίως χθες είχα δει στο New England Medicinal Journal, το οποίο υπήρχε και ήταν μια έρευνα το οποίο έγινε στο Ισραήλ, το οποίο έδειχνε ότι έστω όλα τα υπάρχοντα εμβόλια αδειοδοτημένα που υπάρχουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων προστατεύουν από τη σοβαρή νόσηση. Ναι. Από τη σοβαρή νόσηση. Ιδίως των ευάλωτων ατόμων, δηλαδή τούτο είναι γεγονός. Άρα υπάρχει τούτο το θέμα, δηλαδή υπάρχει προστασία. Ναι. Υπάρχει σύσταση, εξακολουθεί να υπάρχει σύσταση του αίμα για την τέταρτη δόση. Και αν θα έχουμε επόμενο εμβόλιο που θα είναι μονοδοσικό, όπως είπατε, πότε και ποια στελέχη θα καλύπτει, και γιατί να εμβολιαστούμε τώρα και να μην περιμένουμε το επόμενο? Κοιτάξτε, να εμβολιαστούμε τώρα, είπαμε ότι δεν αφορά όλους. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αφορά το γενικό πληθυσμό. Άρα το αν θα εμβολιαστούμε όλοι, όχι. Δεν θα εμβολιαστούμε όλοι. Είναι οι ομάδες οι οποίες ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και οι οποίες έχω αναφέρει ότι είναι άτομα των 60, ανοσοκατασταλμένοι κτλ. Τα επόμενα εμβόλια, το πότε θα έρθουν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις ανακοινώσεις οι οποίες θα βγουν οι εταιρείες και οι δύο, δηλαδή τόσο και η Pfizer όσο και η Moderna, που αναμένεται να ανακοινωθούν και το βασικά και το τι θα είναι αυτά τα εμβόλια. Όμως ενδεχομένως αυτά τα εμβόλια να είναι, διδύναμα, δηλαδή να καλύπτουν και το παλιό στέλεχος της COVID αλλά και τα νεότερα στελέχη. Ευελπιστούν ότι επειδή θα στοχεύουν σε στοιχεία του COVID, όχι μόνο στο περίγραμμα, στην ακίδα πρωτεΐνη, αλλά και άλλα στοιχεία να είναι αρκετά αποτελεσματικά και να μην εξαρτούνται τόσο πολύ από τις μεταλλάξεις της ακίδας πρωτεΐνης,
Και ευελπιστούμε ότι θα τα έχουμε το φθινόπωρο. Βασικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου από αυτές τις δύο εταιρείες τις οποίες σας έχω αναφέρει, ναι, για τα εμβόλια τα νέα, τα οποία ευελπιστούν ότι θα υπάρχουν το φθινόπωρο. Συνήλθε σήμερα η Επιτροπή Εμβολιασμού και έχετε στην ατζέντα διεύρυνση του ορίου ηλικίας, γιατί είπατε δεν είναι για όλους. Ναι, κοιτάξτε, είναι η Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι επιτροπή, ναι, άρα δεν είναι φαρμακευτικές υπηρεσίες που θα αποφασίσουν, ναι, το θέμα, είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία προεδρεύει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και η οποία θα αποφασίσει για το πώς θα τροχοδρομηθεί η όλη διαδικασία του εμβολιασμού της τέταρτης δόσης. Έχει κουραστεί ο κόσμος, κύριε Παναγιωτοπούλου, και το βλέπουμε από ότι ο χαμηλό ενδιαφέρον της τέταρτης δόσης. Δεν εμβολιάζονται ακόμη και εκείνοι που δικαιούνται με την τέταρτη δόση. Οι αριθμοί είναι χαμηλοί. Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα ήταν χαμηλοί οι εμβολιασμοί για πάρα πολλούς λόγους. Ναι. Καταρχήν ότι η Όμικρον είναι μια μετάλλαξη η οποία δεν επέφερε έντονη νοσηλεία και νόσηση. Επομένως ήταν πιο ελαφριά, πρώτον τούτο. Δεύτερον ήταν ότι άλλαξε η τακτική, δηλαδή υπήρχε στην προσέγγιση γενικά του COVID, όχι μόνο στην Κύπρο, γενικά. Ναι. Δηλαδή και στα ταξίδια στο εξωτερικό υπάρχει τούτη η ελευθερία. Άρα η ψυχολογία του άνθρωπου άλλαξε. Όμως επιμένω και λέω ότι ιδίως οι ευάλωτες ομάδες, ιδίως τα άτομα πάνω των 60 ετών, και εφόσον έχουν παρέλθει οι 5 μήνες από την τρίτη δόση, είναι καλά να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση για τους λόγους τους οποίους έχω προαναφέρει. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, να μην νοσήσουν σοβαρά εφόσον μολυνθούν με τη μετάλλαξη των μικρών. Αν και έχουν αρχίσει και οι νοσήσεις να αυξάνονται σε αριθμούς, ναι, στο γενικό πληθυσμό ποια είναι η σύσταση των φαρμακευτικών υπηρεσιών? Να περιμένουμε το νέο εμβόλιο? Κοιτάξτε, η σύσταση των φαρμακευτικών υπηρεσιών, καταρχήν υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία είναι το αρμόδιο σώμα που αποφασίζει και εκδίδει τις ανακοινώσεις για τη σύσταση του εμβολιασμού και όχι οι φαρμακευτικές υπηρεσίες. Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες συμμετέχουν, ναι, στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, αλλά δεν αποφασίζουν τούτο. Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, συστήνεται, δηλαδή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συστήνει την τέταρτη δόση σε ορισμένες ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτό γίνεται. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Μελετάτε όμως η χορήγηση της τέταρτης δόσης σε άτομα κάτω των 60, άρα θα διευρυνθεί στο δεν γενικό... Δεν ξέρω τι θα συζητηθεί, ναι, να σας πω την αλήθεια. Είναι υπομελέτη. Από το αίμα. Το ενδεχομένως ναι, να συζητηθεί, ναι, αλλά δεν γνωρίζω το τι θα συζητηθεί ακριβώς και το τι θα αποφασιστεί. Ναι. Σας ανησυχούν οι μεταλλάξεις οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη? Σίγουρα είναι ανησυχητικό. Δηλαδή ο ιός συμπεριφέρεται πάρα πολύ γρήγορα, αρκεί να σας πω ότι προλαβαίνει τους επιστήμονες. Δηλαδή τρέχει με μια ταχύτητα τρομερή. Και οι επιστήμονες είναι από πίσω του και προσπαθούν να τον προλάβουν. Προσπαθούν να προβλέψουν το πώς θα μεταλλαχθεί, το πώς θα συμπεριφερθεί, το τι εμβόλια θα παράξουν. Γενικά δηλαδή είναι ένας αγώνας δρόμου. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να το όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς όμως έχουμε την ενημέρωση την οποία πρέπει να έχουμε και η οποία πρέπει να είναι έγκυρη. Ευτυχώς που διαθέτουμε αρκετά φάρμακα και δράσοντας της ευκαιρίας, επιστρέψτε μου να πω ότι και το Paxlovid της Pfizer και το Molnupiravir της MSD και τα δύο χάπια είναι τα οποία διαθέτουμε στην Κύπρο, μπορούν να συνταγογραφηθούν και θα δίνουμε τους προσωπικούς γιατρούς να τα συνταγογραφούν στα άτομα τα οποία τα έχουν ανάγκη και στα άτομα τα οποία τηρούν και τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε για να διασφαλίζεται η ασφάλεια αυτών των φαρμάκων. Και εφόσον υπάρχουν, είναι καλά να συνταγογραφηθούν. Επίσης έχουμε 4 μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία είναι για ενδονοσκομιακή θεραπεία, έναν ανοσοτροποποιητή και ακόμα έναν αντιοικών σκεύασμα, το οποίο εκείνο είναι με νοσοκομιακή θεραπεία. Άρα έχουμε αρκετά σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία μας για την αντιμετώπιση της COVID-19.
Όμως, ωστόσο, σίγουρα η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Δηλαδή, παρά να φτάσουμε στο σημείο να εισαχθεί κάποιος στο νοσοκομείο για να χρήσει αυτής της θεραπείας, καλύτερα πριν και με την τέταρτη δόση, αλλά και εφόσον μολυθεί και με τη χρήση των αντιοικών, την συνταγογράφηση των αντιοικών από τους γιατρούς μας, πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που μειωθήκαν οι νοσηλείες, είναι όλα αυτά τα οποία σας έχω πει. Ναι. Έχω μήνυμα από ακροατή. Τι συμβουλεύετε τη γενιά των 40 και των 50, να κάνουν τέταρτη δόση? Κοιτάξτε, τούτο είναι η ομάδα που εργάζεται, είναι η παραγωγική ομάδα. Ναι, η γενιά των 40 και των 50 δεν είναι επίσης ομάδες που συστήνεται για την τέταρτη. Άνω των 60, ναι. Αλλά, άνω των 60, ναι. Είναι άνω των 60, είναι σε άνωσο κατασταλμένους, σε επαγγελματίες υγείας, σε άτομα που διαμένουν σε κλειστές δομές ή εργάζονται σε κλειστές δομές, με ζαχαρόδι, διαβήτη κτλ. Mm-hmm. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δηλαδή, το θέμα των πιο νεαρών ηλικιών είναι πρέπει να προσέχουν και στην αθρήσεις γενικά, τη χρήση αντισηπτικού. Πρέπει να υπάρχει προσοχή. Δηλαδή, αν ο κάθε ένας προσέχει τον εαυτόν του, τότε ούτε θα μεταδώσει, ούτε θα μολύσει. Μα προσοχή υπάρχει, θεωρώ. Απλά δεν ξέρεις από πού θα σε βρει αυτή τη φορά. Είναι ακόμη δίκιο. Πιο μεταδοτικές οι νέες μεταλλάξεις. Έχετε δίκιο, γιατί είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Ναι. Ο ιός είναι πολύ έξυπνος. Ταξίδι, πάμε, κινδυνεύουμε. Δεν υπάρχουν πλέον υποχρεωτικά μέτρα, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Άρα μπορεί πολλοί να ταξιδεύουν κουβαλώντας τον ιό και μεταδίδοντάς τον ταυτόχρονα. Ναι. Όπως το είπατε. Ναι. Να ρωτήσω τώρα, δεν μας έφταναν οι μεταλλάξεις, έχουμε και την ευλογιά των ποιηθήκων. Θα έχουμε εμβόλια γι' αυτό, θα εμβολιαστούμε προληπτικά? Ναι, εμβόλιο θα έρθει τέλος του μηνός, τον Τζίνεος, είναι το αμερικάνικο εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας το έχει παραχωρήσει, την ποσότητα την οποία να αναλλαγεί στην Κύπρο. Και θα το έχουμε εδώ την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Ο λόγος είναι γιατί πρώτα δόθηκε προτεραιότητα στις χώρες που ήδη υπάρχουν κρούσματα της ευλογιάς των ποιηθήκων. Και γι' αυτό εμείς μείναμε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Αλλά σίγουρα θα το έχουμε εδώ την Τζίνεως. Αν και η προμήθεια φαρμάκων δεν είναι στα δικά σας καθήκοντα, κύριε Παναγιωτοπούλου, θα ήθελα ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου μεταξύ άλλων. Ναι. Γιατροί και ασθενείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για θεραπείες και φάρμακα. Υπάρχουν παρεμβάσεις και είναι για λίγους τα καινοτόμα φάρμακα? Όχι. Δεν είναι για λίγους. Τα καινοτόμα φάρμακα είναι για όλους. Και μάλιστα εγκρίνονται για όλους τους ασθενείς, ιδίως από την Επιτροπή Ονομαστικών Ερωτημάτων, η οποία εδρεύει στις φαρμακευτικές υπηρεσίες. Είναι για όλους τους ασθενείς. Και μάλιστα είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι. Δηλαδή, αναφορικά με τις ενδείξεις των φαρμάκων, εγκρίνονται πάρα πολλά φάρμακα. Εκείνο που θέλω να πω όμως, όσον αφορά την προμήθεια, γιατί δεν υπήρχε θέμα έγκρισης, υπήρχε θέμα προμήθειας, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί. Και νομίζουμε ότι θα αντιμετωπιστεί λίγα συντόμως, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα και οι ασθενείς θα έχουν τα φάρμακά τους, γιατί οι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακά τους όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει ασθενής που ταλαιπωρείται και αν γίνονται διακρίσεις, κοιτάξτε, τότε γιατί κάναμε το γεσί. Δεν είμαι στην πρώτη γραμμή της λήψης αποφάσεων. Ναι, ακριβώς. Όμως, όπως σας είπα και θα βγει και ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας σχετικά με αυτό, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας, από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε το όλο θέμα να διευθετηθεί το ενωρίτερο δυνατόν, το οποίο μπορεί να γίνει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτοπούλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.